είμαστε στα γραφεία της Nordic Multimedia, της επίσημης εκπροσωπείας της Nintendo στην Ελλάδα. Είμαστε με τον Γιώργο Καρδαβάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κομμάτι του marketing για την ελληνική εκπροσωπεία. Πέρασε η τρίτη, τελειώσανε οι πολύ βαρβάτες μέρες και για εμάς και για εσάς. Ναι. Και είπαμε να συζητήσουμε λίγο για τις εντυπώσεις που έχουν οι άνθρωποι της Nintendo, από όσο μπορεί να ξέρει ο Κώστας και το team του από το εξωτερικό, από το feedback που παίρνει, την άποψη των ειδών των ανθρώπων και γενικότερα να συζητήσουμε για την αγορά. Οπότε, ξεκινώντας λοιπόν λίγο για την Ελλάδα, καλό ήταν να έχουμε μια εικόνα γενικότερα που κυμαίνεται σε πωλήσεις το Wii, το DS και το 3DS. Ναι. Τι νούμερο μπορείτε να μας ανακοινώσετε, ξέρω τουλάχιστον ότι είστε από τις λίγες εταιρείες που ανακοινώνουν τα νούμερα επίσημα. Κοίτα, ναι, εντάξει, επίσημα. Το πρόβλημα με την αγορά είναι δυστυχώς δεν έχουμε αξιόπιστη ανεξάρτητη πηγή, αν και γίνονται προσπάθειες. Δεν ξέρω πού έχει κολλήσει το θέμα. Οπότε, δυστυχώς, καλό θα ήταν αυτό, το να δηλώνει ο καθένας ό,τι δηλώσει εσύ, να είχαμε ένα μπούσουλα. Στον βαθμό που μπορώ να πω για τα δικά μας τα νούμερα, τις δικές μας τιμολογήσεις για Ελλάδα, η εγκατεστημένη βάση του Wii αυτή τη στιγμή είναι, πρέπει να είναι κάτι λιγότερο από 205.000, πλησιάζουμε στις 205.000 αργά αλλά σταθερά. Έχει πέσει αρκετά ο ρυθμός του Wii, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως και παγκοσμίως. Για το DS συνεχίζουμε δυνατά παρά την έλευση του 3D και πλέον έχουμε περάσει κατά κάτι τις 450.000. Πάμε πάρα πολύ καλά εκεί. Το 3D για την ώρα έχει ξεκινήσει, πρέπει να είναι γύρω στις 10.000 να έχει γίνει η sell-through και προχωράμε. Η αλήθεια είναι πως ξεκίνησε καλά, αλλά όχι εντυπωσιακά. Εκεί πιστεύω ότι ισχύει το ρητό της βιομηχανίας ότι content is king. Θα περιμένουμε ότι περιεχόμενο. Ναι. Ουσιαστικά, πώς πάνε τα δύο μηχανία από τη μέρα που βγήκε το 3DS, δηλαδή το DS συνέχισε να πουλάει στους ίδιους ή κοίτα, η εποχικότητα του φορητού είναι τώρα. Τώρα κλείσαν τα σχολεία την προηγούμενη εβδομάδα, ανεβαίνει. Εξαρτάται και από τα λανσαρίσματα, οπότε σίγουρα όταν υπάρχουν δυνατά λανσαρίσματα βοηθάει και την ίδια την κονσόλα και το ίδιο και για το DS. Υπάρχει μια τεράστια τιμολογιακή διαφορά. Το DS αυτή τη στιγμή, το DSi πουλιέται στα ελληνικά καταστήματα και κάτω από 150 ευρώ πολλές φορές. Ενώ το 3DS με εξαιρέσεις προσφορών που μπορεί να φτάνουν και στα 230 νομίζω κάποια στιγμή και στα 200 ευρώ κάποια στιγμή, συνήθως η τιμή είναι από 250 και πάνω. Οπότε είναι μια ουσιαστική διαφορά στο τι αγοράζει ο καταναλωτής. Άρα, μέρη υπάρχει και μια καλή στοματοποίηση στην αγορά στο ότι δεν κανιβαλίζει το ένα το άλλο. Σίγουρα έχει πέσει, έχουν πέσει ο ρυθμός του DSi. Αρκετοί καταναλωτές που θα αγοράζαν κονσόλα προτιμούν τη νέα τεχνολογία. Αλλά μας χαροποιεί, μας εντυπωσιάζει το. Όχι, δεν μας εντυπωσιάζει το σχόλιο, μας χαροποιεί ότι το DS συνεχίζει δυνατά. Κάτι αντίστοιχο είχαμε ζήσει και στην μεταβατική περίοδο μεταξύ Game Boy Advance και DS, όπου και εκεί μέχρι να βγει και το πρώτο Pokémon για το DS, το πιο δυνατό, το Diamond και Pearl, ακόμη το Game Boy Advance είχε πολύ δυνατές πωλήσεις. Συνήθως χρειάζεται αυτό ένα δυνατό τίτλο για να σπρώξει τους καταναλωτές στη νέα κονσόλα. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στα επίκαιρα, στο κομμάτι Mavic 3. Ουσιαστικά, πώς είδατε ως Nordic όλο αυτό το πακέτο ανακοινώθηκε. Ναι. Κοίτα, εγώ φέτος κάναμε κάτι. Το συζητάγμα από πέρσι να το κάνουμε. Κάναμε κάτι λίγο πιο πρωτότυπο, πιο περίεργο. Συγκεντρώσαμε μια ομάδα από τους πιο ένθερμους fans της Nintendo, είτε μέσω του φόρουμ του Nintendo.gr, είτε μέσω άλλων φόρουμ ανεξάρτητων για την Nintendo στην Ελλάδα. Και μαζευτήκαμε και την είδαμε όλοι μαζί. Οπότε είχαμε το καλό ότι μπορούσαμε να βλέπουμε και αντιδράσεις του κοινού και τα λοιπά. Φέτος, αφού δεν ήμουν μαζί μας στο Los Angeles, είπα να κάνω εξέδρα έτσι. Νομίζω ότι φέτος η Nintendo έκανε μια πολύ δυνατή παρουσίαση. Βέβαια, όλοι ξέραμε ότι θα επισκίαζε το Wii U και νομίζω ήταν αναπόφευκτο. Γι' αυτό και επέλεξε πολλά πράγματα να τα υποβαθμίσει στην παρουσίαση ώστε να μην τα κάψει. Δηλαδή, ό,τι και να βάλει μέσα στο Wii U, εφόσον αυτό είναι η είδηση, νομίζω θα το υποβάθμιζε. Σαν αποτέλεσμα, ας πούμε, φαντάζομαι ότι υπάρχουν ακόμη τίτλοι του Wii που έρχονται πολύ κοντά. Πρέπει να κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα και δεν έχουν καν ανακοινωθεί, γιατί όλοι μιλάνε για το Wii U. Μας εξέπληξε, μας εντυπωσίασε, ειδικά σε κάποια πράγματα όπως ας πούμε το Luigi's Mansion, το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Μας μπέρδεψε λίγο με το Wii U έτσι όπως έγινε η παρουσίαση, αν και νομίζω ότι ήταν προφανές ότι μιλάμε για νέα κονσόλα, υπήρξε μια σύγχυση ότι τελικά μήπως είναι upgrade της παρούσας κονσόλας, τουλάχιστον στο ακροατήριο αυτό είδα, ίσως εκεί χάθηκε κάτι στη μετάφραση από τον κύριο Iwata,
αλλά νομίζω ότι ήταν μια δυνατή παρουσίαση και άρχισε καλό feedback. Το κομμάτι του Iwata από μόνο του, δηλαδή τη στιγμή που το ανακοινώνει, ξέρεις τι σου δείξει μόνο τον σώμα, το χειριστήριο. Τι δείχνει τώρα. Αλλά αμέσως μετά την ομιλία του, πέφτει βίντεο ας πούμε, με τους third parties και τους developers που μιλάνε. Ναι, και λέει και ο άλλος λέει, graphics, δηλαδή. Δεν, πολλοί δεν το πιάσανε πάνω στον ενθουσιασμό και ξέρει συνήθω παρουσία ενό μηχανήματο που γίνεται από τον πρόεδρο τη εταιρεία. Σου λέει αυτό είναι και θυμάσαι το 3DS Pepsi. Ναι. Το λέω εντάξει, δεν ήταν μόνο το κοινό εκεί. Με το που τελείωσε η παρουσίαση από το ειδικά εξειδικευμένο τύπο, μιλούσαμε όλοι στο τηλέφωνο κατευθείαν. Από εσά δεν ήσασταν εκεί για να το δείτε με τα χέρια, με τα μάτια σα, κατευθείαν. Τελικά τι έγινε, θε να είσαι σίγουρο όταν θα βγάλει μια είδηση ότι δεν πιάνει σωστά. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με τη λογική γιατί. Νομίζω το πω πολύ καλά ο Ρέτζι, ότι εντάξει, πάνω είναι ένα κουτί, δεν έχει νόημα. Είναι ναι, όλη η δουλειά είναι στο DC ουσιαστικά. Ναι, ναι. Ένα μηχάνημα Make the Graphics, έτσι αλλιώς να υπάρχουν ήδη, δεν είναι ότι. Ναι. Εκεί πέρα τώρα υπάρχει πολύ μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, πάρα πολλοί είπαν ότι η Nintendo θανάτωσε γρήγορα το Wii φέτος στην E3. Με την έννοια ότι υπάρχει λογική αυτή που είπες ότι λόγω του Wii U δεν μπορούσαν να ανακοινώσει πράγματα. Αλλά η εντύπωση που σου δίνεται είναι ότι πέφτει τόσο πολύ βάρος στο Wii U και αφήνεται τόσο πολύ πίσω το Wii, το οποίο το Wii θα πρέπει να τραβήξει 2 χρόνια, ξέρω να πω έτσι. Ναι. Τουλάχιστον. 2 χρόνια πολύ δυνατά. Μέχρι τον Απρίλιο τουλάχιστον, τον Απρίλιο και μετά κάποια στιγμή, ναι. Περιμένουμε τον επόμενο. Τι είναι το θέμα ότι. Να σου πω, το Wii έχουμε ένα δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή, πριν ούτε μήνα δεν πρέπει να έχει πλήσει ακόμα καλά, έχει πέσει η τιμή του σε μια πολύ πρόσθετη τιμή. Αυτή τη στιγμή στα ελληνικά καταστήματα το βρίσκουμε 150 ευρώ maximum. Το οποίο το κάνει. Πολύ δυναμική η τιμή με δεδομένη το έχει εγκατεστημένη βιβλιοθήκη που υπάρχει ήδη, του τίτλου που υπάρχουν ήδη στα ράφια. Περνάει πλέον σε μια φάση του κύκλου ζωή του που οδεύει προ τα εκεί. Όπω συμβαίνει και με όλε τι κονσόλε που φτάνουν προ το τέλο του κύκλου ζωή του, θα βλέπουμε σιγά σιγά λιγότερε, αλλά σίγουρα έχουμε ακόμη πολύ μεγάλο διάστημα με κυκλοφορίε και έχουμε αρκετέ σημαντικέ κυκλοφορίε και για το Wii και φέτο και μέχρι το τέλο του χρόνου και για τι αρχέ του επόμενου, τουλάχιστον τα ανακοινωμένα μέχρι στιγμή. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ό,τι και να δείχνει. Εδώ είδαμε ακόμη, α πούμε, είναι 25 χρόνια Zelda φέτο που είναι από τα πιο ιστορικά franchise, από τα πιο σημαντικά παιχνίδια στην βιομηχανία, αλλά στην παρουσίαση ναι, με ξεκίνησε και τελείωσε με αυτό, αλλά. Φαντάζομαι ότι μια Zelda δεν μπορεί να ισορροπήσει την ανακοίνωση του Wii U. Τι να βάλει, δεν και να βάζει, θα ήταν νομίζω κρίμα. Μια σκέψη για το Zelda πριν στοιχήσουμε όλα αυτά που ανακοινώσαμε, θα τα δούμε στην Ελλάδα. Καθόλου υπάρχει περίπτωση. Για τη συναυλία, λε. Ναι. Για τη συναυλία ήταν και η δική μου ερώτηση, έμπνευση κατευθείαν. Κάπως έτσι έγινε και η παρουσίαση του 3DS, όταν το είχαμε φέρει περίπου 1,5 μήνα πριν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Κάπως έτσι και γίνεται τότε. Το ανακοινώσαμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα, του ρωτήσαμε παιδιά θα μπορούσαμε και τελικά μα το φέρανε. Για τη συναυλία λοιπόν έκανα το ίδιο πράγμα, έχω ρωτήσει ήδη. Δεν έχει οριστεί ακόμα πού ακριβώς θα γίνουν οι συναυλίες, αλλά φοβάμαι ότι η Ευρώπη θα είναι πολύ λίγες. Υπάρχει πιθανότητα και μόνο μία συναυλία στην Ευρώπη, οπότε το λέω λίγο δύσκολο για Ελλάδα. Πάντως εντάξει, αν μη τι άλλο, επαφές έχουμε κάνει, θα δούμε. Εντάξει, μακάρι. Μακάρι, ναι. Μακάρι. Τώρα από εκεί και πέρα για το Wii U, αυτή η high definition προσέγγιση. Πιστεύεις ότι βάζει πλέον την Nintendo στην ίδια ζυγαριά με τους ανταγωνιστές με την έννοια ότι θα μπορεί πλέον ένας multi-platform τίτλος να βγαίνει και στο Wii U ή πιστεύεις ότι είναι το επόμενο βήμα το οποίο εντελώς φυσιολογικά θα ακολουθήσει και η Microsoft με νέα κονσόλα η οποία εικάζεται θα ανακοινωθεί του χρόνου yeah. Και η Sony με ένα PlayStation 4 ας πούμε μετά από μερικούς μήνες. Yeah. HD. Κατά πόσο μπαίνουμε στην ίδια κατηγορία με τον ανταγωνισμό ή όχι, να σου πω την αλήθεια. Ήδη είμαστε, δηλαδή το Wii είναι μια κονσόλα που ανταγωνίζεται στο ράφι το PlayStation 3 ή το Xbox στο βαθμό που το ανταγωνίζονται και στο βαθμό που δεν έχουν διαφορετικούς καταναλωτές τελικά. Και ταυτόχρονα δεν τους ανταγωνίζεται γιατί είναι και μια κατηγορία από μόνο του εν μέρει το Wii. Θεωρώ κατά αντίστοιχο ισχύει για το Wii U. Σε ό,τι αφορά το high definition, την υψηλή ευκρίνεια, το βρίσκω απολύτως λογικό. Η Nintendo ποτέ δεν ήταν. Η φιλοσοφία, δεν νομίζω ότι το λέγαμε μαζί πάλι το Φλεβάρι για το 3DS. Η φιλοσοφία της Nintendo πάντοτε ήταν η φιλοσοφία μιας εταιρείας παιχνιδιών και όχι μιας εταιρείας τεχνολογίας. Ποτέ η Nintendo δεν μας έχει συνηθίσει να μας δείχνει την τεχνολογία του μεθαύριο. Πάντοτε χρησιμοποιεί την τεχνολογία του σήμερα. Σε αυτή τη λογική, πριν 5 χρόνια το high definition, δεν ξέρω πόσα σπίτια είχαν high definition τηλεοράσεις, παγκοσμίως ή και στην Ελλάδα. Πλέον το high definition θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δεδομένο. Δηλαδή, όλοι αντικαταστούμε τις τηλεοράσεις μας, σε αυτή τη λογική θεωρώ ότι ήταν αυτονόητο. Όχι τόσο πολύ ότι πρέπει να ακολουθήσω τον ανταγωνισμό να έχω high definition, αλλά πλέον το αυτονόητο. Γιατί να μην έχω high definition.
Απλά εσύ πέρα τώρα, ξέρεις τι είναι, θα ρωτήσει κάποιος. Ωραία, μου έβγαλε μια κονσόλα η οποία έχει HD γραφικά. Μάλιστα. Παίζει με τα Wii Remotes, Wii Balance Ports και τέτοια. Μάλιστα. Έχει ένα χειριστήριο, το οποίο όμως χειριστήριο βάσει αυτό που έχουν ανακοινώσει μέχρι τώρα. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι ουσιαστικά να αντιλεπιδράσει με κάποιους τίτλους για να σου μεταφέρει την εικόνα από την οθόνη στο χειριστήριο. Και ναι και όχι. Το χειριστήριο μπορεί να κάνει ουσιαστικά τρία πράγματα. Αφενός έχουμε ένα πλέον πιο mainstream, πιο παραδοσιακό χειριστήριο. Δηλαδή έχουμε όλους τους μοχλούς, όλα τα κουμπιά που θα περιμένουμε από ένα χειριστήριο. Δεν μιλάμε για το PC, δεν μιλάμε για άλλες κονσόλες. Οπότε σε αυτό το επίπεδο, σε συνδυασμό με το Hand Definition, όχι και τόσο πολύ. Νομίζω ότι ούτε σε όσο και τα δύο ψηλοδικαιολογίες είναι περισσότερο όμως το χειριστήριο, γιατί απαιτεί άλλο σχεδιασμό του παιχνιδιού εξ αρχής. Και το έχουμε δει σε παιχνίδια του Wii που είναι port. Όταν είναι κατευθείαν port, δεν λειτουργεί σωστά. Αν δεν το έχει φτιάξει από την αρχή για αυτό το χειριστήριο, πιστεύω ότι αφαιρείται μια δικαιολογία για πολλούς third-party τίτλους που δεν ερχόντουσαν στο Wii. Απ' την άλλη, έχει ένα χειριστήριο που έχει μια οθόνη ευθύς με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει σε επίπεδο gameplay. Το έχουμε δει, αν μη τι άλλο, στο DS, πλέον και στα smartphones, ότι αυτό δίνει τελείως άλλες δυνατότητες για τρόπους αλληλεπίδρασης με το παιχνίδι. Και ταυτόχρονα, εκτός από την κάμερα, εκτός από το μικρόφωνο που είναι built in στο χειριστήριο, έχει πάντα και την ανάπτυξη κίνησης. Είτε από το ίδιο το χειριστήριο, είτε από τα χειριστήρια του που είναι πλήρως συμβατά με το νέο. Οπότε έχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους, πολλά διαφορετικά input, με το δεδομένο όμως ότι, και αυτό είναι πολύ βασικό, και αυτό είναι και μέρος του λόγου που δεν ήταν ίσως τόσες πολλές καινοτομίες όσο θα μπορούσαμε στο Wii, ότι όλα αυτά είναι δεδομένα. Δεν έχει ένα εναλλακτικό χειριστήριο, δεν είναι σαν το Balance του Wii, δεν είναι σαν το Move για το PlayStation 3 ή σαν το Kinect, που κάποιοι κατανοητές μπορεί να το έχουν, κάποιοι όχι. Οπότε όταν φτιάχνεις ένα παιχνίδι, ένα καινούριο τίτλο, πρέπει να μπορεί να έχει. Μπορεί και να. Εδώ πρέπει να το έχει δεδομένο ότι κίνηση υπάρχει. Θωνιαφής υπάρχει, μικρόφωνο υπάρχει, κάμερα υπάρχει, κουμπιά υπάρχουν. Χρησιμοποιείς όλη αυτή την παλέτα επιλογών όπως θέλεις εσύ. Εκεί όμως πρόσεξε τώρα το ερώτημα ποιο είναι, δηλαδή τι είναι τελώς σκέψη όπως τώρα που συζητάμε. Θα σου φτιάξει λοιπόν μια εταιρεία, μάλιστα, ένα παιχνίδι το οποίο θα στο βγάλει στο PlayStation 3, θα στο βγάλει στο Xbox 360 και θα στο βγάλει και στο Wii U. Δεν πιστεύεις, βάσει των δεδομένων που έχεις μέχρι στιγμής από τους περισσότερους third parties, έτσι. Δεν σου λέω first party. Δεν πιστεύεις ότι θα χρησιμοποιήσουν την οθόνη αφής για πολύ απλά πράγματα που δεν θα σου κάνουν τη διαφορά στο Wii U? Δηλαδή το έχουν δει σε φίλους και στο DS, όπου είχαμε μεταφορά από άλλα παιχνίδια και απλά σου έβγαζε το χάρτη να στο βγάλει στην οθόνη και τον έβγαζε κάτω. Δηλαδή το οποίο έκανε. Δεν ξέρω, δηλαδή μετά πώς θα σου πει παραπάνω. Απ' την άλλη είναι στο χέρι του developer. Δηλαδή σκέψου το εξής παράδειγμα με το Wii. Θα σου απαντήσω με first party τίτλο. Το Wii έχει δυνατότητα ανίκληψη κίνηση, τώρα είμαι στο Wii Sports, τώρα είμαι πολύ πιο έντονο στο Wii Sports Resort. Δεν είναι όμως όλα τα παιχνίδια της Nintendo χτισμένα πάνω σε αυτή τη λογική. Όπως έχουμε το Wii Sports Resort, έχουμε ταυτόχρονα και το New Super Mario Bros. Το οποίο παίζει ούτε καν χρησιμοποιητή. Αν είχε ψυχή στην ισορροπία, ελάχιστα παίζει στα πλάγια. Δηλαδή, το ότι έχει τη δυνατότητα αυτή, το ότι έχει αυτές τις δυνατότητες, σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να τις βάλει σε όλα τα παιχνίδια και να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες. Θεωρώ ότι σαν κίνηση είναι σημαντική, γιατί αυτή τη στιγμή κάνει το Wii U μια πολύ πιο πλήρη κονσόλα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο ίσως κυκλοφορεί στην αγορά. Γιατί έχουμε το εξής δεδομένο: η Nintendo ίδια, σαν Nintendo, σαν publisher, αν αφαιρέσουμε το γεγονός ότι φτιάχνουν οι κονσόλες, σαν publisher είναι πάρα πολύ δυνατός. Σταθερά τα τελευταία χρόνια είναι δεύτερος σε μέγεθος publisher μετά την Electronic Arts. Και ας σκεφτούμε ότι η Electronic Arts φτιάχνει παιχνίδια για όλες τις κονσόλες, συν smartphones, συν οτιδήποτε άλλο μπορεί να δει παιχνίδι. Αυτό δείχνει πόσο δυνατά είναι τα IP της Nintendo. Πόσο δυνατό είναι ο Mario, η Zelda, τα Pokémon και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή λοιπόν που ο καταναλωτής θα μπορεί να έχει μια κονσόλα που έχει αυτό το δεδομένο, έχει όλους τους αποκλειστικούς τίτλους που φτιάχνει ένας τόσο δυνατός developer όπως η Nintendo, αλλά ταυτόχρονα, ακόμη και αν είναι απευθείας port, ακόμη και αν βλέπεις μια μαύρη οθόνη στο χειριστήριο που θεωρώ ότι θα είναι κρίμα, αλλά ακόμη και έτσι. Θα έχεις δυνατότητα να παίξεις και οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, όπως ακριβώς θα το παίζεις σε οποιαδήποτε άλλη κονσόλα. Και στο Wii U. Πιθανόν με επιπλέον περιεχόμενο επιπλέον λειτουργία, αλλά πιθανόν ακόμα και το ίδιο παιχνίδι. Θεωρώ αυτό ότι την κάνει πολύ πιο πλήρη την κονσόλα. Και αυτή είναι ίσως η λογική να μπει από την αρχή, build in όλες αυτές τις επιλογές, ώστε να ξέρει ότι τίποτα δεν είναι optional για τον καταναλωτή, όλα είναι optional για τον developer. Επιλέγει ο ίδιος τι θέλει να χρησιμοποιήσει στην παλέτα του.